Τα νότια παράλια της Ανατολικής κυρίως Κρήτης ταρακούνησε η νέα σεισμική δόνηση που καταγράφηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου. Εκδηλώθηκε το πρωί στη νότια θαλάσσια περιοχή της Κρήτης. Είναι ένας υποθαλάσσιος σεισμός της τάξης των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ξέρετε, υπήρξε και ένα παρόμοιο φαινόμενο πριν από κάποιες μέρες, το οποίο συνδυαστικά δημιούργησε κάποια ανησυχία στον κόσμο, αλλά από τη στιγμή, όπως είπαμε, είναι καθιστική επιστήμονα, εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα 4,7 Ρίχτερ σε θαλάσσιο χώρο 13 χιλιόμετρα νότια-νότια-ανατολικά της Άκρου και με εστιακό βάθος στα 11,3 χιλιόμετρα αναστάτωσαν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που άκουσαν το έντονο βοητό της σύντομης πάντως σεισμικής δόνησης που ήρθε σαν συνέχεια της προηγούμενης πριν από κάποιες ημέρες. Ήταν κοντά στα νοτιοανατολικά του Δημοσυφία, στην περιοχή δηλαδή της Άκρου και στο πλευρό όλο το κομματιού μας και στην περιοχή του Παλαιοκάστρου, ας πούμε. Ήταν μια δόνηση η οποία ουσιαστικά δεν μας προβληματίζει, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε για ένα ρήγμα το οποίο έχει διεύθυνση Ανατολή-Δύση και δεν έχει κατευθυντικότητα προς την στεριά. Η ανησυχία πάντως δεν διήρκησε πολύ, με το Δήμαρχο Σιτίας να σημειώνει ότι από την πρώτη κιόλας παρατήρηση του φαινομένου οι επιστήμονες εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί. Δημιουργήθηκε μια επιπλέον ανησυχία, επειδή ήταν κατά κάποιο τρόπο επαναλαμβάνομαι. Αλλά όπως είπαμε, οι επιστήμονες είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να εκτιμήσουν και να καθησυχάσουν καλύτερα τον κόσμο μέσα και από την επιστημονική και από την εμπειρία που υπάρχει. Το ίδιο καθησυχαστικός ήταν μιλώντας στην Κρήτη TV ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος επισήμανε ότι το ρήγμα που έδωσε το σεισμό δεν έχει καμία σχέση και δεν επηρεάζει τη χερσαία ζώνη και πως ακόμη κι αν θα έδινε ακόμη μεγαλύτερη δόνηση, κάτι που δεν προκύπτει από πουθενά, πάλι δεν θα ήταν εφικτό να επηρεάσει. Δεν υπάρχουν πιθανότητες μεγάλες για μεγαλύτερο σεισμό, αλλά και έστω και να γίνει μεγαλύτερο σεισμό, δεν θα έχουμε καμία επίπτωση λόγω της κατευθυντικότητας του ρήγματος. Για ένταση και δυναμικές που εκτονώνονται σε ένα περιβάλλον που είναι σεισμογενές ούτως ή άλλως, έκανε αναφορά ο κύριος Λέκας, που δεν παρέλειψε να ζητήσει από τους πολίτες, όπως πάντα, να είναι ενήμεροι και υποψιασμένοι, σε καμία όμως περίπτωση να μην εκδηλώνουν πανικό. Δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας, παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου. Είναι μια τυπική σεισμική δραστηριότητα στο ελληνικό τόξο νότια της Κρήτης.